Bid and Ask. Μία αμφίδρομη προσφορά τιμών που δείχνει την καλύτερη πιθανή τιμή στην οποία ένα χρηματιστηριακό προϊόν μπορεί να πουληθεί και να αγοραστεί στην δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τιμών ονομάζεται spread. Δηλαδή παζάρεμα. Αυτό δεν είναι παζάρεμα. να το εξηγήσουμε λίγο πιο απλά λοιπόν, πάμε σε κάτι βασικό. Τι είναι το χρηματιστήριο στην τελική. Είναι μια δημοπρασία όπου οι επενδυτές αγοράζουν και πουλάνε τίτλους. Οι αγοραστές προσφέρουν τα λιγότερα δυνατά χρήματα προκειμένου να αγοράσουν κάτι και αντίστοιχα οι πολιτές ζητάνε τα περισσότερα δυνατά χρήματα προκειμένου να το πουλήσουν. Η δουλειά του χρηματιστηρίου είναι να συντονίζει όλη αυτή την προσφορά και ζήτηση τιμών όπως ακριβώς κάνει σε μια δημοπρασία αυτός ο τύπος με το σφυράκι που είναι πάνω στο έδρανο και φωνάζει. Έτσι λοιπόν προκύπτουν δύο τιμέ. Η τιμή προσφορά, η bid, που είναι τα μέγιστα λεφτά που είναι πρόθυμο να δώσει ένα αγοραστή για ένα προϊόν, και αντίστοιχα η ask, που είναι τα ελάχιστα λεφτά τα οποία ένα πολιτή είναι πρόθυμο να πάρει για να δώσει αυτό το προϊόν. Η διαφορά μεταξύ τιμή προσφορά και τιμή ζήτηση ονομάζεται spread. Προσοχή παιδιά, η προσφορά και η ζήτηση στο χρηματιστήριο είναι ανάποδα, α το πούμε, σε σχέση με την κλασική προσφορά και ζήτηση. Εμεί έχουμε συνηθίσει να ακούμε προσφορά και ζήτηση προϊόντων, όπω α πούμε το πετρέλαιο. Στο χρηματιστήριο μιλάμε για προσφορά και ζήτηση τιμών. Έτσι, έχει διαφορά. Αν, α πούμε, η τιμή προσφορά μια μετοχή είναι 50 ευρώ και η τιμή ζήτηση είναι 51 ευρώ, τότε το spread μα είναι 51-50, δηλαδή 1 ευρώ. Παρατηρούμε ότι το bid μπαίνει πάντα πριν από το ask και ότι το ask είναι πάντα υψηλότερο από το bid. Τώρα, αν έχουμε μεγάλο spread, δηλαδή το bid και το ask μα έχουν αρκετή διαφορά, σημαίνει ότι ο αγοραστή και ο πολιτή μα δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα, δεν τα έχουν βρει. Αν απ' την άλλη το spread μα είναι μικρό, σημαίνει ότι τα παιδιά τα βρήκανε και η συναλλαγή λογικά θα γίνει. Τα πιο γνωστά είδη spread είναι 4. Έχουμε προφανώ το bid-ask spread, το οποίο είδαμε μόλι τώρα. Το spread απόδοσης γνωστό και ως πιστοτικό spread για ομόλογα, το spread που είναι προσαρμοσμένο στα options και το z-spread, δηλαδή το spread μηδενικής μεταβλητότητας. Οι traders τείνουν να δίνουν περισσότερη προσοχή στο spread bid-ask, διότι αποτελεί ένα σημαντικό κρυφό κόστος πίσω από κάθε συναλλαγή. Ένα χαμηλό spread αυξάνει το περιθώριο κέρδους ενός trader και φυσικά ένα υψηλό spread τείνει να ροκανίζει ένα μεγάλο μέρος των κερδών του, να τα αντισταθμίζει. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα spread αυξάνονται σε διακοπές και αργίες, αλλά και κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο μια αγορά. Αλλά πώ καθορίζονται οι τιμέ προσφορά και ζήτηση, από την αγορά, παιδιά. Συγκεκριμένα από τι πραγματικέ αποφάσει αγορά και πώληση που κάνουν οι επενδυτέ με το χρηματιστήριο. Προσοχή, επαναλαμβάνω, τα πράγματα είναι αντίστροφα εδώ, έτσι. Δεν διαπραγματευόμαστε ούτε σιτάρι, ούτε χρυσό, ούτε πετρέλαιο. Διαπραγματευόμαστε τιμέ. Οπότε είναι ανάποδα. Όταν η ζήτηση μεγαλώνει, παραδόξω δεν ανεβαίνουν οι τιμέ, οι τιμέ πέφτουν. Και αντίστοιχα, όταν μεγαλώνει η προσφορά, οι τιμέ ανεβαίνουν. Είναι αυτό που λέμε counterintuitive, ε, σε μπερδεύει λίγο στην αρχή. Τώρα, σε ποιανού την τσέπη μπαίνει αυτό το spread, πού καταλήγει. Η απάντηση είναι στον broker. Ή τέλο πάντων, οποιον άλλο ειδικό χειρίζεται τη συναλλαγή. Ένα broker δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έχει και αυτό να νοικιάσει γραφεία, έχει να πληρώσει προσωπικό, είναι απόλυτα θεμητό να μα χρεώνει spreads. Στο σημερινό μα παράδειγμα έχουμε τον φίλο Προκόπη, που διαβάζει για το χρηματιστήριο και γενικά προσπαθεί να μάθει πώ να επενδύει. Και φυσικά παρακολουθεί Financial Greeks. Μαθαίνει λοιπόν ότι η επενδυτική Morgan Stanley θέλει να αγοράσει χίλιε μετοχέ τη εταιρεία Α στα 10 ευρώ η μία. Οπότε το bid μα είναι 10 ευρώ. Απ' την άλλη, η Mary Lynch θέλει να πουλήσει 1500 μετοχές της εταιρείας Α στα 10,25 ευρώ. Άρα το ask μας είναι 10,25. Ο Προκόπης λοιπόν τι ξέρει. Ξέρει ότι αν θέλει να πουλήσει μια μετοχή της εταιρείας Α, μπορεί να το κάνει εδώ, στη Morgan Stanley, για 10 ευρώ και αν θέλει να αγοράσει μια μετοχή Α, μπορεί να το κάνει εδώ στη Mary Lynch για 10,25. Βγάζει το κομπιουτεράκι ο προκόπη και υπολογίζει το spread. 10,25 ευρώ μείον 10 ευρώ, δηλαδή 25 λεπτά, που σε ποσοστό μα κάνει 2,5%. Αυτό το νούμερο τώρα, σε συνδυασμό προφανώς και με άλλες πληροφορίες, καθώς και εκτιμήσεις που έχει ο Προκόπης για την πορεία της μετοχής, θα επηρεάσουν την απόφασή του αν θα επενδύσει ή όχι. Συνοψίζοντας λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε για την τιμή BID, την τιμή ASK και το spread τους οι δύο βασικέ και πιο γενικέ αρχέ, α πούμε, του επεισοδίου είναι πρώτον, ότι αποτελεί ένα κρυφό κόστο συναλλαγή και δεύτερον, ότι μα αρέσουν και γενικά μα συμφέρουν τα χαμηλά spreads. Πρέπει πάντα να τα υπολογίζουμε, ειδικά στην περίπτωση του day trading. Τα λέμε την επόμενη φορά. Disclaimer, το παρόν βίντεο δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα. Έχετε δει το κλασικό disclaimer που όλοι οι οικονομικοί youtubers είναι σε φάση «Μιλείτε με ένα πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο». Guess what? <ΣΣ1> Η Freedom24 είναι πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος. Το οποίο σημαίνει ότι όλο αυτό το disclaimer τσάμπα το κάναμε, δεν έχει σημασία, το κάνουμε για το flex. Αυτό, τέλος βίντεο. Γεια σας.